Το κοριτσάκι φέρεται να ανέφερε στον μπαμπά και τη μαμά της πως τα χάδια που λάμβανε από τον παππού της στις ημέρες των Χριστουγέννων δεν ήταν στοργικά. Ο πατέρας της μικρής, μόλις άκουσε την κόρη του να περιγράφει πράξεις του πεθερού του, άμεσα πήγε στην αστυνομία και κατήγγειλε το περιστατικό, δίνοντας το πράσινο φως στους αστυνομικούς να προχωρήσουν στη σύλληψή του. Είναι φοβερό, δεν θέλω ούτε να το ακούω. Είναι ζώα, δεν είναι άνθρωποι αυτοί. Δεν χαρακτηρίζεται αυτό το πράγμα. Αυτό είναι απέσιο πράγμα. Δεν μπαίνει ο νους μου εκεί πέρα. Η μικρούλα από τη Ρουμανία εξετάστηκε από ιατροδικαστή, ο οποίος διαπίστωσε σύμφωνα με πληροφορίες πως δεν φέρει εμφανείς κακώσεις στο κορμάκι της, ωστόσο αυτό δεν αποκλείει την ασέλγεια σε βάρος της από τον πατέρα της μαμάς της, καθώς φέρεται να ανέφερε πως ο ηλικιωμένος τη θόπευε στα απόκριφα σημεία της. Τραγικό θέλει, δεν ξέρω, δεν θα ακουστεί. Ο άνθρωπος είναι για τα 3 μέτρα, δεν το συζητάμε. Ο 51χρονος συνελήφθη στη Νεάπολη μετά από σήμα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου και κρατείται μέχρι να διευκρινιστεί τι ακριβώς έχει συμβεί. Ποιν την ώρα να τον έχεις αυτόν μπροστά σου, να τον σκοτώσεις κατευθείας. Η καταγγελία που προκαλεί σοκ και αποτροπιασμό εξετάζεται από τους αστυνομικούς της Ασφάλειας Ηρακλείου με μεγάλη προσοχή, ενώ η 8χρονη θα επαναφέρει στη μνήμη της τα όσα βίωσε παρουσία παιδοψυχολόγου. Σίγουρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Επιφυλακτικοί σε γνωστούς και αγνώστους και να συζητάμε με το παιδί. Ο 51χρονος που φιλοξενούνταν στο σπίτι της οικογένειας για τις γιορτές φέρεται να παραδέχθηκε πως άγγιξε την εγγονή του όταν έμειναν μόνοι, όχι όμως με τον τρόπο και στο βαθμό που του καταλογίζεται. Απάνθρωπο είναι, σίγουρα. Εσείς έχετε εγγονάκια? Ναι, έχω 3. Πώς τα βλέπετε αυτά τα πράγματα? Όχι φυσιολογικά. Σε βάρος του παππού από τη Ρουμανία σχηματίστηκε δικογραφία με την οποία οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη.